Όλα αυτά τα δεδομένα, σε μια ουσιαστική τοποθέτηση που εδώ κάνω, αποδεικνύουν ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πραγματικά πολύ καλύτερα. Δημιουργούνται όμως στο δημόσιο λόγο ψευδείς εντυπώσεις που συστηματικά μεθοδεύονται μέσα από διάφορους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το δημόσιο λόγο, πρόσωπα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά συμβάλλετε κι εσείς σε αυτό με έναν τρόπο που δεν ωφελεί την κοινωνική ασφάλιση και την προσπάθεια της χώρας. Πήραν για παράδειγμα τον δείχτη της μερικής απασχόλησης. Υπάρχουν 4 εκατομμύρια ασφαλισμένοι στη χώρα, στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών. Από αυτούς, 2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι με εξαρτημένη εργασία, 550.000 έχουν μερική απασχόληση και πράγματι γι' αυτό το τμήμα των απασχολούμενων, δηλαδή των 550.000 ατόμων, διαμορφώνεται ένας μέσος όρος αποδοχών 394 ευρώ και μέσο όρο ημερομίσθιο 27,72 ευρώ. Με αυτό το δείγμα πράγματι προκύπτει περίπου 10 μερικώς απασχολούμενοι να χρειάζονται για μια σύνταξη. Αλλά είναι ψευδές το στοιχείο. Αλλοιώνεται μια πραγματικότητα. Διότι ο μέσος μισθός είναι 1.176 ευρώ, το μέσο μεροκάματο είναι 51 ευρώ και αυτό πρέπει να το υπολογίζεται πάνω στα 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους και όχι στους 500.000 που έχουν τη μερική απασχόληση. Δεν βγαίνει σε καμιά περίπτωση τέτοιο στοιχείο. Αρέσκεστε να αναφέρεστε στους αγρότες κτηνοτρόφους αλίες. Ότι δηλαδή ο ΟΓΑ με την μετάβασή του στον ΕΦΚΑ προκαλεί ζημία στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. 386.254 αγρότες πληρώνουν λιγότερες φορές από 50 μέχρι 150 ευρώ. Τα νούμερα υπάρχουν και δημοσιεύονται και επίσημα από τον ΕΦΚΑ. 347.000 έχουν περίπου διαφορά 50 ευρώ, 25.300 έχουν 100 ευρώ, 13.594 έχουν 150 ευρώ. Αύξηση σχετική προκύπτει σε 34.000 περίπου άτομα και μόνο 635 από όλο τον κόσμο, από τους 444.000 αγρότες, καλούνται να καταβάλουν εισφορά στην υψηλότερη κατηγορία. Και εκείνο που θα έχουμε εν τέλει είναι ένα συνταξιδοτικό δικαίωμα και στους αγρότες μας, στους πρώην ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που δεν θα διαφέρει από την απόλαυση του ασφαλιστικού δικαιώματος που έχουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Και αυτό είναι θέμα επιλογής και θα το υπερασπιστούμε σε κάθε περίπτωση. Εσείς προφανώς υπόσχεστε όταν θα επανέλθετε κάποτε, αν επανέλθετε στην κυβέρνηση, να περικόψετε αυτά τα δικαιώματα, να επαναφέρετε τους αγρότες στο κατώτατο επίπεδο κοινωνικής προστασίας που έχει σημειωθεί στη χώρα μας διαχρονικά. Ήδη από το 1959 η Επιτροπή του τότε Υπουργείου Συντονισμού είχε καταγράψει ως βασικό πρόβλημα την έλλειψη ενιαίου προγράμματος κατά τη θέσπιση της κοινωνικής ασφάλισης. Είχαμε περίπου 325 φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τη δεκαετία του 90. Αποτέλεσμα πελατειακών επιλογών, αποτέλεσμα έλλειψης οργάνωσης, αποτέλεσμα έλλειψης προοπτικής και φυσικά της αντίληψης που πρέπει να κυριαρχεί στην κοινωνική ασφάλιση, όπου όλοι πρέπει να είναι αλληλέγγυοι με όλους, όλοι να είναι μαζί σε μια προοπτική διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων. Η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε ονομαστικές τιμές κατά το 2009 μέχρι 2015 ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό αντιστοίχως κατά την ίδια χρονική περίοδο ισοδυναμεί με απώλεια των ασφαλισμένων ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αθεστικά φυσικά, όχι κατέτος. Παρά τα αυτά,
έχουμε μία δαπάνη ως προς το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 13,7%, κατά 17% το 2015, ενώ το 2009 ήταν 13,7%. Δηλαδή, μειώνονται συντάξεις, μειώνονται τα ασφαλιστικά έσοδα, αυξάνεται η δαπάνη. Αυτό μόνο εσείς μπορούσατε να το πετύχετε, λόγω της έλλειψης μιας πολιτικής που έδειχνε ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τους μισθούς, για τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα και για τις συντάξεις. Και όλα αυτά συνέβαιναν μολονότι από το 2002 προβλεπόταν συμμετοχή στις δαπάνες για το ΙΚΑ, 1% του ΑΕΠ, 33% επί των εισφορών στα άλλα ταμεία και 66% στον ΟΓΑ από τον 97. Δεν τηρήθηκε ποτέ αυτή η σχέση ως προς το ΑΕΠ ή ως προς τις υποχρεώσεις του Δημοσίου. Διότι δημιουργούνταν πάντα χρηματοδοτικό κενό και το ελληνικό δημόσιο ερχόταν να καλύψει αυτό το χρηματοδοτικό κενό, το οποίο δεν μπορούσε να καλυφθεί ούτε από τα έσοδα τα οποία όλο και λιγόστευαν, από τις ασφαλιστικές εισφορές εννοώ, ούτε βεβαίως από τη χρηματοδότηση η οποία δεν ήταν επαρκής. Το 2009 η χρηματοδότηση ήταν 15,6 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 6,58 του ΑΕΠ, και το 2015 είχαμε συμμετοχή της χρηματοδότησης κατά ποσοστό κοντά στο 5,5% του ΑΕΠ. Αυτό το χρηματοδοτικό κενό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διατηρώντας τις δομές που είχε η κοινωνική ασφάλιση πριν τον νόμο 4387, πριν τον νόμο που ισχύει από, στην εφαρμογή του από την 1η-1η του 2017, μόλις 2 μήνες από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του. Και δεν μπορείτε να κρίνετε τόσο πρόωρα μία τόσο μεγάλη αλλαγή, η οποία ήδη, όπως σας είπα, έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στην κοινωνική ασφάλιση και στην οικονομία, αλλά και στη λειτουργία για την απόλαυση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Και στο σημείο αυτό πρέπει να πω ως ένα μήνυμα για την κοινή προσπάθεια που επιτέλους πρέπει να γίνεται στη χώρα. Έβλεπα χθες διάφορα ρεπορτάζ για ουρές στο ΙΚΑ της Καλλιθέας, στο πρώην ΙΚΑ της Καλλιθέας. Ανακοινώνω και από το σημείο, γιατί δεν το κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, κακώς, ότι ήδη ο ΕΦΚΑ ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσα από το Μητρό που αξιοποιείται για την παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας την ενημερότητα. Συνεπώς, αυτό που έλεγαν δημοσιογράφοι, ότι πήγαιναν ασφαλισμένοι να ενημερώσουν τα βιβλιάρια τους για να έχουν ασφαλιστική και φαρμακευτική περίθαλψη, είναι όχι μόνο παραπλανητικό, είναι ένα σκοπό, έχει να δημιουργεί μια αδικαιολόγητη ανησυχία στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να προσφεύγουν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης οι ασφαλισμένοι, διότι αυτό γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο όταν χρειάζεται να συμπληρώσουν λόγω της παρόδου της ενηλικότητας των παιδιών στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το ότι ανέλαβαν καθήκοντα σε κάποιο χώρο ως σπουδαστές, γιατί θα πρέπει να πάνε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Για τέτοιες εντελώς έκτακτες περιπτώσεις θα χρειαστεί να κανείς να πηγαίνει για να ενημερώνει με τη σχετική δήλωση στον ΕΦΚΑ την κάλυψη των προστατευόμενων μελών. Επομένως, σε όλα τα επίπεδα, αυτό που βλέπω να γίνεται είναι να πυροδοτείτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέσεις με όποιον έχετε στη διάθεσή σας. Απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο προσπαθούμε να εποφελία του ελληνικού λαού και της οικονομίας να θέσουμε σε λειτουργία. Με αυτήν τη σημασία εκδηλώθηκε η σχετική κατάληψη του γραφείου μου από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, συνοδεία δημάρχων, οι οποίοι αγνοούσαν ότι δεν θίγεται το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα επειδή αναλαμβάνουν ευθύνες μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση για καθήκοντα τα οποία δεν αμείβονται. Αυτό είναι ρητό, είναι κατηγορηματικό και έρχεται ένας φορέας που θα έπρεπε να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ευθύνης
να δημιουργήσει μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Την ίδια σημασία έχουν και σχετικές αναφορές περί της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών όσο αφορά την επιφημία που μου επιφυλάσσουν οι φορείς γιατί μείωσε τις εισφορές. Ακούστε, δεν είναι το θέμα εδώ ποιος παίρνει λίγα και δίνει πολλά. Η κοινωνική ασφάλιση δεν προσφέρεται για τέτοιους διαγωνισμούς. Και δεν είπαμε εμείς ότι θα παίρνουμε λιγότερα ενώ εσείς θα παίρνατε περισσότερα. Άλλο είναι το θέμα. Ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αίσθημα εμπιστοσύνης σε ένα κορυφαίο χώρο κοινωνικής αλληλεγγύης, στον πιο καθοριστικό για την κοινωνία και την ύπαρξή της χώρο, ο οποίος πρέπει να είναι προστατευμένος και να λειτουργεί σε όφελος όλων, αντί να δημιουργούνται εντυπώσεις ότι δεν αξίζει υπεράσπισης ή κοινωνική ασφάλιση, καθώς ακόμα και σήμερα αυτό που άκουγα είναι ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για να καταφεύγει κανείς στην ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να έχει κάλυψη βασικών αναγκών. Μην συνεχίζετε σε αυτό τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο να μιλάτε για την ασφάλιση. Δεν ωφελεί κανέναν. Δεν ωφελεί κανέναν στη χώρα, δεν ωφελεί ούτε τον πολιτικό κόσμο να μιλάει με αυτόν τον ανεύθυνο τρόπο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που άπτεται της ίδιας ύπαρξης της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.